Γράφει. Από αυτή σήμερα η φίλη. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο σε αυτό εδώ το καναλάκι του μικρού που... Σιγά σιγά ανεβαίνουμε, γι' αυτό πήγαινε κάνε την εγγραφή σου για να μεγαλώσουμε και να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Λοιπόν, σήμερα θα ολοκληρώσουμε επιτέλους την περιβόητη βαλίτσα των διακοπών, αυτή τη βαλίτσα που την ξεκινήσαμε με τα μαγιό. Βέβαια με τα μαγιό δεν σας το είχα αναφέρει, σας τα ανέφερα στο δεύτερο βίντεο με το ζάφλ που έγινε, που ανέβηκε πριν λίγες μέρες. Θα σας αφήσω και τα δύο βίντεο κάτω στο κουτί περιγραφής για να πάτε να τα τσεκάρετε και να πάρετε τις ιδέες σας έτσι για τα καλοκαιρινά, ρε παιδί μου, ταξιδάκια που θέλετε να κάνετε. Και σήμερα έχω και κάποια τελευταία σε ρούχα που πήρα εγώ από το Ζάφουλ, τα οποία δεν είναι πάρα πολλά, αλλά ρε παιδί μου, θα είναι μια μικρή ιδέα για σένα. Επίσης και αυτό εδώ το πανέμορφο σετ είναι από το Ζάφουλ. Ήρθε με την παραγγελία μου. Όπα, αυτές οι ετικέτες ρε παιδιά δηλαδή. Είναι από το Ζάφουλ και είναι ένα σετάκι το οποίο το φοράς και για τη θάλασσα, μπορείς να το φορέσεις και για ύπνο, μπορείς να το φορέσεις και έξω. Έχει αυτό εδώ το ιδιαίτερο ύφασμα, είναι λίγο κάπως έτσι σαν... Αχ, δεν τα πάω καλά εγώ με αυτά. Αλλά είναι πάρα πολύ αέρινο, είναι γενικά πάρα πολύ ωραίο. Εγώ δεν άντεξα και το φόρεσα. Δεν άντεξα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με... Βασικά έχω πάρα πολλά σουρτσάκια να σου δείξω σήμερα, φίλοι. Έχω 1, 2, 3, 4, 5 σουρτσάκια έχω να σου δείξω. Τέλειο. Εγώ τα αγαπώ τα σουρτσάκια και γι' αυτό το λόγο επέλεξα φέτος όσα ρούχα πάρω για το καλοκαίρι μου, για την Ελλάδα, όταν θα πάμε στις διακοπές, να είναι σε σουρτσάκια, αν εξαιρέσει δηλαδή το ένα φορεματάκι που πήρα. Επέλεξα λοιπόν να είναι σε σουρτσάκι γιατί δεν θα νοικιάσω αυτοκίνητο όταν θα πάμε, οπότε θα είμαστε πάντα με τη μηχανή, αναγκαστικά, όχι αναγκαστικά, μας αρέσει να είμαστε με τη μηχανή και τις διακοπές που θέλουμε να πάμε θα πάμε με τη μηχανή, οπότε θέλω να είμαι άνετη και όταν σταματάω μπροστά από μια καφετέρια να μην σηκώνω πόδι και φαίνεται βρακάκι, θέλω να είμαι παιδί μου πιο άνετη. Γι' αυτό το λόγο έχω επιλέξει μόνο σουρτσάκια φέτος για να πάρω μαζί μου στις διακοπές. Λοιπόν, εννοείται ότι θα τα βλέπεις και φορεμένα πάνω μου. Έτσι, εδώ πέρα είμαι λες και έχω υδρώσει. Έχω υδρώσει βασικά γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, θα σου δείξω το πρώτο σορτσάκι, αυτό εδώ πέρα. Έτσι, κοίταξε να δεις πόσο ωραίο είναι. Και να σου πω ότι αυτό το σορτσάκι το ερωτεύτηκα. Έχει αυτό το χοντρό τζιν ύφασμα, αν μπορείς να καταλάβεις και από την κάμερα. Έχει αυτή εδώ τη ζωνίτσα, πάνω ρε παιδί μου κάνει σούρα. Και κάτω είναι πιο φαρδί, κάνει πολύ... Βασικά είναι πολύ στη μόδα αυτά τα σορτσάκια που είναι πιο φαρδιά φέτος, κάτω και πάνω είναι πιο στενά. Εγώ το έχω πάρει σε νούμερο small, στην αρχή όταν το φόρεσα νόμιζα ότι ήταν τεράστιο, αλλά όταν το έφτιαξα έτσι εδώ με τη ζωνούλα αυτή την υπέροχη, έτσι, και το σφίξα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, επειδή έχει αυτή τη σούρα εδώ πάνω, δεν μπορείς να καταλάβεις αν ο άλλος το έχει στενέψει πάρα πολύ ή όχι. Επίσης έχει τις τσεπούλες, όπως σου είπα, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ύφασμα. Έχει και το φερμουαράκι του εδώ. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο εσύ μπορείς και το βλέπεις αυτό. Αυτά λοιπόν με αυτό το πολύ ωραίο σορτσάκι. Εγώ θα το λιώσω φέτος το καλοκαίρι, αν και μαύρο, γιατί... Το μαύρο όσο να είναι ρε παιδί μου τραβάει πολύ ζέστη. Αν και μαύρο εγώ θα το φορέσω και το έχω ονειρευτεί με το άσπρο, το μπλουζάκι που είχα πάρει πάλι από τα Ζάφουλ που είχα φορέσει το πάρτι της Τσαμπίκας. Το έχω ονειρευτεί με αυτό. Έχω πάρει και 2-3-4 τοπάκια που είναι σετ που μπορώ να τα συνδυάσω. Γενικά το έχω ονειρευτεί ρε παιδί μου με πάρα πολλά. Αυτό λοιπόν. Μπορείς να το βάλεις και με πέδιλο αυτό εδώ το σορτσάκι για να βγεις Σάββατο για ποτό. Σάββατο. Ας μην είναι Σάββατο, ας είναι ό,τι μέρα θες. Μπορείς να το βάλεις και με πέντυλο, μπορείς να το βάλεις και με μια δίπατη παντόφλα, μπορείς να το βάλεις και με μια flat παντόφλα. Γενικά είναι ένα σορτσάκι το οποίο πίστεψέ με, αν το αγοράσεις, δεν θα πάει χαμένο, θα το φοράς συνέχεια. Πάμε μετά σε τζινιά. Τζιν σορτσάκι. Αυτό το παιδιά το πήρα extra small. Παρόλο που το πήρα extra small και νόμιζα μετά ότι δεν θα μου κάνει, γιατί δοκίμασα τα άλλα που ήταν small και μου έκαναν και βλέπω αυτό extra small και λέω όχι ρε γαμώ, τι βλέκει έκανα. Έκατσε κουτάκι. Δηλαδή τα νούμερα στο Ζάφουλ παίζονται πάνω κάτω. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός με το τι θα πάρεις. Αυτό εδώ το τζιν, βασικά δεν είχα τζιν σορτσάκια εδώ στη Σουηδία. Είχα μόνο ένα. Που το οποίο μου είναι και μεγάλο.
Δεν θυμάμαι τι νούμερο το είχα πάρει. Small νομίζω το είχα πάρει, αλλά είχε πολύ μεγάλη, πώς το λένε, γραμμή. Και νομίζω σου το είχα δείξει όταν ήταν να πάω στην Ελλάδα. Το είχα πάρει και στη Μυρτό αυτό, στην αδερφή μου αυτό το σορτσάκι. Και εμένα μου είναι μεγάλο. Λογικά θα το πάρει η μαμά. Οπότε πήρα ένα jean σορτσάκι για να το έχω πιο πολύ εδώ για τη Σουηδία. Τώρα που έχει φτιάξει λίγο καιρός, για να το φοράω. Αλλά εννοείται ότι θα το πάρω στην Ελλάδα. Τι εννοείς? Αυτό. Και θα σου δείξω τώρα με τι εγώ το συνδύασα. Το συνδύασα. Όχι το συνδύασα, το συνδύασα μετά αφού το αγόρασα. Κοιτάξτε να δείτε τι άλλο πήρα. Αυτή εδώ την μπλούζα, η οποία είναι, έχει τυράντα, έχει αυτά εδώ τα μανίκια που φέτος είναι πάρα πολύ τάση, πίσω έχει φερμουαράκι και κλείνει και μπροστά έχει κορδονάκι, είναι σαν τζιν, φαίνεται ότι είναι τζιν, αλλά δεν είναι τζιν, είναι ύφασμα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο έτσι μαζί φορεμένα, να δεις πόσο ωραία μου κάθονται. Κάπως έτσι λοιπόν τα έχω συνδυάσει εγώ, αυτά τα δύο, βλέπετε και το καρτελάκι πίσω, δεν πειράζει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μου έκατσε τόσο πολύ στο μάτι αυτό εδώ το συγκεκριμένο μπλουζάκι με αυτό εδώ το σορτσάκι. Το σορτσάκι όπως βλέπεις είναι λίγο κοντούλι ρε παιδί μου, είναι λίγο. Αλλά εντάξει, άμα δεν τα φορέσουμε τώρα, πότε θα το φορέσουμε. Και η μπλούζα είναι, παιδιά, ό,τι πιο ωραίο έχω φορέσει, ειλικρινά σας μιλάω. Και μου άρεσε τόσο πολύ ο συνδυασμός αυτών των δύο μαζί που τρελάθηκα. Λοιπόν, επίσης αυτό εδώ πέρα μπορείς να το λύσεις και να το φτιάξεις όσο πιο στενό θες εσύ, όσο πιο πλατή θες εσύ, δεν παίζει θέμα. Και τις τυραντούλες εδώ πέρα μπορείς να τις αυξομοιώσεις εσύ και να τις κάνεις όπως θες εσύ να είναι. Επειδή αν το θες πιο κοντό τις μαζεύεις, αν το θες πιο μακρύ τις αφήνεις ελεύθερες, τις χαλαρώνεις λίγο. Και γενικά παιδιά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το μοναδικό, το τέλειο σετάκι. Βασικά δεν ήταν σετάκι, εγώ τα συνδύασα έτσι, ξεχωριστά τα αγόρασα. Θέλω πάρα πολύ κάτω στα σχόλια να μου γράψετε ποιο από τα ρούχα που θα σας δείξω τέλος πάντων θα σας αρέσει πιο πολύ. Συνήθως όπως είδατε είναι συνδυασμένα το ένα με το άλλο. Εκτός από το μαύρο το συνδυασμένο εννοώ το συνδύασα εγώ. Βασικά όχι, ψέματα. Συνδύασα μόνο το σορτσάκι με την μπλούζα που σας έδειξα πριν. Το μαύρο το σορτσάκι δεν το έχω συνδυάσει με κάτι, το έχω πάρει έτσι μόνο του. Και θα περάσουμε τώρα σε αυτά που ήταν από μόνα τους σετάκια, δηλαδή τα αγόρασα εγώ σεταρισμένα και τα ονειρεύτηκα και με κάτι άλλο. Δηλαδή, σας το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, καλό είναι να αγοράζετε σετ, δηλαδή σορτσάκι και τοπάκια ξέρω εγώ από πάνω, σετ μπλούζα σορτσάκι, παντελόνι σορτσάκι. Δεν μπορώ να μιλήσω. Ή παντελόνι μπλούζα, για να μπορείτε μετά εσείς να κάνετε τράμπα με άλλα μπλουζάκια, με άλλα παντελόνια, με άλλα σορτσάκια, με άλλες φούστες, με ό,τι θέλετε. Λοιπόν, θα σε περάσω τώρα σε ένα άλλο αγαπημένο μου. Το εδώ το shorts, είναι λίγο ασιδέρωτα, δεν τα σιδέρωσα παιδιά γιατί θέλω να τα πλύνω, να είναι έτοιμα. Είναι αυτό εδώ το σορτσάκι, πολύ ωραίο το πορτοκαλί, παιδιά πολύ, πολύ μόδα και πολύ τάση φέτος. Και αυτό το σορτσάκι συνδυάζεται με ένα απλό μαύρο τοπάκι από πάνω, έτσι φανελάκι στυλ. Πάμε να το φορέσουμε. Ορίστε και φορεμένο. Το σορτσάκι έχει και τσεπούλες, έτσι για περισσότερο στυλ ρε παιδί μου, για τσακμινιά. Έχει αυτά εδώ τα κορδονάκια που είναι ενσωματωμένα πάνω, δηλαδή δεν βγαίνουν και μπορείς εσύ να τα δέσεις και να τα φτιάξεις όπως θες. Εμένα προς το παρόν μου αρέσει έτσι, να είναι σε στυλ φιόγκο. Φιόγκο δεν το λες, τέλος πάντων αυτό. Και το μπλουζάκι είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ιδιαίτερο. Ιδιαίτερο δεν εννοώ χρωματικά, εννοώ ρε παιδί μου από το ύφασμα. Μπορείς να το συνδυάσεις και με τζιν, μπορείς να το συνδυάσεις και με κάτι άλλο. Δηλαδή δεν πάει χαμένο με το σετάρεις μαζί. Και το μάκρος του δεν είναι πολύ κοντό, δηλαδή επειδή είναι ψιλοκάβαρο το σορτσάκι, μπαίνει και από μέσα. Και καλύπτει και την κυλίτσα, αν δεν θες να φαίνεται. Μ? Τέλειο γι' αυτό. Τώρα θα σε περάσω σε ένα σετ το οποίο εντάξει δεν με ενθουσίασε. Δεν ξέρω γιατί το πήρα, να σου πω την αλήθεια. Όχι ότι είναι άσχημο, απλά μάλλον επειδή είναι ασιδέρωτο δεν με ενθουσίασε. Πιστεύω ότι άμα το σιδερώσω και πληθεί θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό εδώ το σορτσάκι, το κυπαρισί είναι, πράσινο σκούρο είναι, νομίζω κυπαρισί, με αυτά εδώ τα κουμπάκια. Και από πάνω συνδυάζεται με ένα κλασικό top που το βλέπουμε παντού. Είναι αυτό εδώ το μαύρο που έχει αυτές εδώ τις τυράντες λάστιχο που τη λέω εγώ.
Το ίδιο τοπάκι το έχω, όχι το ίδιο, είναι βασικά το δικό μου το τοπάκι που έχω στην καρδαρόμπα μου είναι πιο χοντρό το ύφασμα, αυτό είναι πιο λεπτό και τα σκηνάκια είναι πιο λεπτά αυτά, ενώ αυτό το τοπάκι που έχω εγώ ήδη είναι πιο χοντρά. Με αυτό να σου πω την αλήθεια φοβάμαι πως σκοπούν κιόλας, αν και τα βλέπω πολύ καλά ραμμένα, αλλά δεν έχει να κάνει. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Ορίστε και το επόμενο σετάκι. Αυτό το σετάκι, να σου πω την αλήθεια, το σορτσάκι δεν μου κάθεται και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή θα το ήθελα ένα κλικ λίγο πιο στενό. Βέβαια, θα το πάω ένα στεγνοτήριο εγώ. Θα το βάλω στο δυνατό το πρόγραμμα. Πού θα πάει, θα σφίξει. Δεν είναι πολύ, είναι λίγο εδώ στο πλάι. Θέλει λίγο. Δηλαδή, άμα τα αφήσω χαλαρό, πάει εκεί. Εγώ το θέλω ψιλοκάβαλο. Θέλω να είναι εδώ. Γι' αυτό σου είπα και πριν ότι δεν με πολύ ενθουσίασε, γιατί είναι λίγο πιο χαλαρό από ότι είναι τα άλλα. Αλλά δεν έχει να κάνει, δηλαδή άμα το σιδερώσεις κιόλας θα νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σορτσάκι. Εν τέλει φίλοι, το φοράς και στη θάλασσα, δεν πάει χαμένο. Αυτό. Το τοπάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας είπα ότι το ύφασμά του είναι λίγο λεπτούλι, αλλά δεν ξεχωρίζει κάτι από μέσα. Δηλαδή και τώρα εγώ που φοράω, πώς το λένε, μπέζ σουτιέν, δεν φαίνεται. Αυτά. Και με αυτό το σετ. Αν ήταν αυτό πιο στενό, θα ήταν τέλειο. Τώρα θα σε περάσω σε ένα σετ, τα αγόρασα σετ, το οποίο εμένα με μπέρδεψε, παιδιά, από τη φωτογραφία, γιατί νόμιζα ότι ήταν ένα ολόσωμο σουρτσάκι. Και μόλις ήρθε το δέμα και το άνοιξα, αντικρίζω δύο κομμάτια μέσα στο σακουλάκι. Επίσης το σουρτσάκι νόμιζα ότι είναι υφασμάτινο. Καλά, το μαύρισμα στο πόδι από την κρέμα δεν παίζεται έτσι. Ναι. Το ύφασμα από το σορτσάκι νόμιζα ότι είναι φασμάτινο, αλλά είναι τζιν. Εμένα δεν με χάλεσε καθόλου, δηλαδή που είναι ξεχωριστά κομμάτια και δεν είναι ολόσωμο, ενώ το αγόρασα ως ολόσωμο σορτσάκι, γιατί μπορώ να παίξω μπάλα με το μπλουζάκι του. Γιατί το μπλουζάκι του είναι μοναδικό. Είναι τέλειο. Είναι το πιο ωραίο μπλουζάκι. Βασικά είναι δεύτερο το πιο ωραίο μπλουζάκι, αν σκεφτείς ότι το πιο ωραίο ήταν το μπλε που σας έδειξα. Λοιπόν, πάνω έχει αυτό εδώ το μπλουζάκι, το top, το οποίο έχει πάρα πολύ ωραία μανίκια. Έχει αυτά εδώ τα κορδονάκια, τα οποία νομίζω μπορείς να τα δέσεις, αλλά εμένα μου αρέσει που είναι έτσι. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ύφασμα και κάτω έχει ένα σορτσάκι. Εγώ βέβαια αυτό το είχα δει στη φωτογραφία και νομίζω ότι είναι ολόσωμο, δηλαδή πήγαινε ένα μαζί. Αλλά όχι, είναι ξεχωριστό. Και κάτω έχει αυτό εδώ το σορτσάκι, το οποίο είναι jean. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε φορεμένα, να μην λέω τώρα μισά λόγια. Λοιπόν, κοίταξε να δεις πόσο ωραίο ύφασμα έχει το τοπάκι αρχικά. Και πόσο ωραίο μανίκι, δηλαδή πόσο ωραία τυράντα, γιατί μανίκι δεν το λες αυτό. Λοιπόν, και το σορτσάκι δεν είναι καθόλου πρόστιχο, δηλαδή να καταλάβεις. Εμένα μου πέφτει ακριβώς πάνω στο τατουάζ, δηλαδή και το τατουάζ εγώ το έχω πολύ ψηλά. Καλύπτει και το τατουάζ μου, φαντάζομαι δηλαδή πόσο, πώς το λένε, πόσο είναι στυλ βερμούδα, να σου δώσω να καταλάβεις, δεν είναι στυλ σορτσάκι. Λοιπόν, το έχω ερωτευτεί αυτό το σορτσάκι και πραγματικά χάρηκα που δεν ήταν ολόσωμο και είναι έτσι. Βέβαια, μπορώ να το συνδυάσω και με το άλλο το τοπάκι που είναι πιο μακρύ, δηλαδή να κάθεται έτσι. Κατάλαβες, να είναι από μέσα. Και αυτό το τοπάκι να το συνδυάσω μετά με το σορτσάκι που κάθεται διαφορετικά. Αυτά. Τέλειο. Όνειρο. Νομίζω τώρα ότι έχεις μία ολοκληρωμένη βαλίτσα διακοπών με ρούχα, μαγιό, γυαλιά. Θέλω να ελπίζω ότι σε έχουν βοηθήσει αυτά τα βίντεο που έκανα με προϊόντα από το Ζάφουλ. Βέβαια, δεν σου υπόσχομαι ότι μέσα στο καλοκαίρι δεν θα έρθει άλλο Ζάφουλ Haul. Δεν το υπόσχομαι. Γιατί τρέχει και ένας κωδικός, με τον οποίο κωδικό υπάρχει μία έκπτωση 24%. Με τον κωδικό G24. Και είναι πολύ κρίμα να μπεις στο site και να μην κάνεις παραγγελία όταν έχεις ένα κωδικό που σου δίνει 24% έκπτωση. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, μια παραγγελία που έχει 80 ευρώ, εσύ, όχι ψέματα, μια παραγγελία που έχει 90 ευρώ, εσύ την παίρνεις γύρω στα 70 κάτι, ψέματα, 60 κάτι, κάπου εκεί βγαίνει. Μη σου λέω και βλακίζει, γιατί στα μαθηματικά δεν είμαι πάρα πολύ καλή, βασικά ποτέ δεν ήμουν καλή στα μαθηματικά. Οπότε, πήγαινε να το τσεκάρεις, βάλε όσα προϊόντα θες μέσα στο καλάθι σου, ό,τι επιθυμείς εσύ και ό,τι θεωρείς εσύ ότι θα σου είναι χρήσιμο για τις διακοπές σου,
Βάλε και τον κωδικό μου. Ο κωδικός μου επίσης βρίσκεται κάτω στο κουτί περιγραφής, σε περίπτωση που δεν ξέρεις πώς γράφεται. Και εκεί, φίλοι μου, θα δεις τι πάει να πει ψωνίζω ευχάριστα. Ψωνίζω και γίνομαι χαρούμενος άνθρωπος. Λοιπόν, όπως σου είπα, δεν σου υπόσχομαι ότι δεν θα έρθει κι άλλο Ζάφουλ Χολ. Γιατί Ζάφουλ είναι αυτό, παιδιά. Το έχω αγαπήσει, το έχω λατρέψει. Έχω μείνει ευχαριστημένη με ό,τι έχω αγοράσει. Είναι κρίμα να μην ξαναπαραγγείλω. Τέλος πάντων, αυτά είχα εγώ να σας πω σήμερα. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και subscribe σε αυτό το κανάλι. Αφήστε μου και το σχόλιο αγάπη σας που τα διαβάζω όλα και απαντάω. Έτσι δεν έχετε παράπονο. Και εμείς τα ξαναλέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να χαμογελάτε και να περνάτε υπέροχα. Καλή εβδομάδα!